καλωσορίζουμε στο τελευταίο Eventful Ideas για αυτή τη σεζόν. Μαζί θα είμαστε πάλι από Σεπτέμβρη με πολλές εκπλήξεις. Μέχρι τότε όμως έχουμε ένα υπέροχο τελευταίο επεισόδιο για τα μάτια σας μόνο. Αναζητώντας ξεχωριστούς γάμους, η κάμερα του Eventful Ideas βρέθηκε στο κτήμα Five Elements. Σε ένα καταπράσινο σκηνικό με διακόσμηση άκρος εντυπωσιακή, με το φούξια, το μαύρο και το λευκό να παίζουν το δικό τους όμορφο παιχνίδι στο χώρο, ο γάμος του Ιωσήφ και της Παναγιώτας είχε γεύση από μαγεία. Στο πανέμορφο νεόκτιστο εκκλησάκι της Αγίας Σκέπης, με το minimal και άκρος πρωτοποριακό design που δένει αρμονικά με την αρχιτεκτονική του κτήματος, το μυστήριο αποκτά την ουσία του και συνάμα την πολυτέλεια που του αρμόζει. Ο χώρος, πάντα διακοσμημένος με στοιχεία που ακολουθούν το κόνσεπτ του γάμου, από το ρύζι, τα λουλούδια, τις μπομπονιέρες, το center piece των τραπεζιών και φυσικά ολόκληρο το χώρο. Από έναν τέτοιο sparkly γάμο δεν θα μπορούσε να λείπει και το υπέροχο πλούσιο σε γλυκίσματα Candy Bar, που έκλεψε την παράσταση σε μικρούς και μεγάλους. Cupcakes, cake pops, η υπέροχη εντυπωσιακή τούρτα και όλα τα γλυκίσματα για τα μάτια αλλά και για τη γεύση όλων των καλεσμένων. Και για να δροσιστούν οι καλεσμένοι, ένα μοναδικό lemon bar είχε στηθεί στο χώρο του Five Elements, γιατί, όπως είναι γνωστό, η δίψα σβήνει με μια υπέροχη δροσιστική λεμονάδα. Και ενώ όλοι περιμέναμε το ζευγάρι επί εδάφους, εκείνο επέλεξε να καταφτάσει στο χώρο με ένα ελικόπτερο. Όσο για τη δεξίωση, μαγευτήκαμε με τον εντυπωσιακό στυλισμό, το υπέροχο φαγητό και την άψογη πραγματικά οργάνωση του Five Elements.
του ζευγαριού. Ένα εκπληκτικό τάγκο αποζημίωσε και με το παραπάνω τους παρευρισκόμενους. Πλήξεις δεν σταμάτησαν εδώ. Τέσσερις αθλήτριες της συγχρονισμένης κολύμβησης βούτυξαν στην πισίνα του κτήματος και εντυπωσίασαν για ακόμη μια φορά τους καλεσμένους. Βλέπετε, στο Five Elements οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ. Τελειώνοντας τη σεζόν και καλωσορίζοντας το καλοκαίρι, τις διακοπές μας, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε έτσι ετοιμάσει ένα άκρος καλοκαιρινό θέμα και έχουμε παρέα την καλύτερη. Έχω παρέα μου την Κατερίνα, την αγαπημένη μου. Είπαμε να φτιάξουμε τι σήμερα? Σήμερα θα φτιάξουμε μπισκότα με θέμα τη φάρμα, ζωάκια. Και με βοήθεια εδώ τους πολύ καλούς μας βοηθούς. Η καλύτερη βοηθή, ναι. η Σοφία. Είναι η Σοφία, είναι η Οριάννα και η Ρίδια. Έχουμε τρεις καταπληκτικούς βοηθούς, οι οποίοι βοηθοί μας θα τελειοποιήσουν όλα αυτά που βλέπετε εδώ μπροστά.
όλα αυτά τα υπέροχα ζωάκια, μπισκότα ζωάκια που μπορείτε να φτιάξετε και εσείς μαζί με τα παιδιά σας στο σπίτι πολύ πολύ εύκολα και πολύ πολύ γρήγορα και διασκεδαστικά. Εγώ λέω να μας πεις τι θα χρειαστούμε, τι θα χρειαστούν και οι φίλοι μας όταν θα το φτιάξουν με τα παιδιά τους και αμέσως να πιάσουμε δουλειά. Λοιπόν, θέλουμε τα χρώματά μας τα αντίστοιχα στη ζαχαρόπαστα, νεράκι για να κολλήσουμε, και ανάλογα τώρα το ποιο ζωάκι θα κάνουμε, θα χρησιμοποιήσουμε και το αντίστοιχο σχήμα σε κουπάτ για να κόψουμε τα σχήματα. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τα γουρουνάκια, που είναι και το πιο εύκολο και που μπορούν και εύκολα να τα κάνουν τα παιδιά χωρίς να έχουν έτσι πολύπλοκα σχέδια. Θα σας δώσω να κολλήσετε τα αυτάκια. Παίρνουμε το πιο μικρό, το στρογγυλό μας το κουπάτ και κόβουμε, θέλουμε 6. Τώρα θα πάρουν τα κορίτσια να βάλουν τα ματάκια. Τέλειο. Τώρα θα κάνουμε τη μητούλα και τη μουσουδίτσα. Άρα λοιπόν τώρα φτιάξαμε καταπληκτικά γουρουνάκια. Και τώρα ποιο είναι το επόμενο που θα φτιάξουμε? Τώρα... Όχι, κοτοπουλάκι. Θα φτιάξουμε αγελάδα. Το κοτοπουλάκι. Κοτοπουλάκι και αγελάδα στο τέλος. Σειρά σου. Ναι. Άνοιξε εγώ το μεγάλο, θα ανοίξεις το μικρό. Ωραία, ξανανοίγουμε για τα φτερά, για το κοτοπουλάκι. Φτιάχνουμε με το κροκί χρώμα τη μητούλα. Τη μητούλα, ναι. Και τώρα τα μπιλάκια μας για τα ματάκια. Και τώρα λοιπόν φτιάχνουμε, τελειοποιούμε το κοτοπουλάκι μας και φτιάχνουμε το λουλουδάκι. Και τελειώνουμε αυτό το εκπληκτικό workshop, το περίεργο workshop, με το να φτιάξουμε τι, Κατερίνα? Θα τελειώσουμε με την αγελαδίτσα. Όλοι θέλουν εδώ, από ό,τι κατάλαβα, αγελαδίτσα, έτσι. Λοιπόν, ανοίγουμε τη ζαχαρόπαστο, Ριάννα. Like you agree.
Τώρα έχουμε κόψει με το μικρότερο το στρογγυλό για να φτιάξουμε τα αυτιά της αγελάδας. Σε αυτό το μέγεθος, αφού τα κάνουμε τα μπαλάκια, το κόβουμε στη μέση και έτσι έχουμε ζευγάρια αυτιά. Τέλεια. Ματάκια τώρα. Και τώρα θα βάλουμε γκλίτερ. Τι άλλο? Κάθε κόρτσι που σέβεται τον εαυτό της. Βέβαια. Ζητάει γκλίτερ. Κορίτσια, μισό λεπτό. Λοιπόν, μαζί με τα παιδιά σας, με τα παιδιά μας και εσείς με τα παιδιά σας, μπορείτε να κάνετε ό,τι ζωάκι και ό,τι σχέδιο θέλετε. Εκατερίνα. Έτσι ακριβώς, ναι. Πολύ εύκολα και απλά. Με τα ευτράπελα, με τα άγχη, με τις αγωνίες, με το όχι δικό μου δικό, ξέρετε, όπως είναι και στο σπίτι. Καλό καλοκαίρι να έχετε όλοι και πολύ πολύ δημιουργικό. Καλό καλοκαίρι. Γεια σας! Γεια! Θα τα πάμε τώρα. Ναι. Άντε, πάτε, πάτα. Τελευταία εκπομπή αυτής της σεζόν, κοντά σας θα είμαστε από το Σεπτέμβρη με πολλά και υπέροχα πράγματα και φυσικά πάρα πολλές εκπλήξεις που τις επιφυλάσσουμε, δεν θα σας τις πούμε ακόμα γιατί είναι πολλές και πολύ πολύ εντυπωσιακές. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να κάνετε πολλά μπάνια, να σερφάρετε στο Eventful.gr γιατί έχουμε πολλά θέματα, γιατί βαφτίσεις και γάμοι δεν τελειώνουν τώρα, ξεκινάνε από Σεπτέμβρη και είναι full. Γεια σας!